Με τη συμμετοχή περίπου 2.000 ιατρών, ξεκίνησε την Πέμπτη το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής, το οποίο διεξάγεται στο Λουτράκι, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Club Hotel Casino Λουτράκι. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Με την ευκαιρία του συνεδρίου που διοργανώνεται για μια ακόμη φορά της Γενικής Ιατρικής, βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε το έναυσμα να ασχοληθεί όλο ένα και περισσότερο ο ιατρικός κόσμος σε κέρυες θέσεις όπως είναι οι γενικοί γιατροί ή και γενικότερα ο κόσμος στον χώρο της υγείας, αλλά και όχι μόνο αυτός, ακόμη και οι απλοί πολίτες, με τι άλλο, με την διάσωση της ζωής μετά από καρδιακή ανακοπή. Φαντάζει ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά είναι πραγματικά ρεαλιστική η λύση αυτή και προβάλλει ρεαλιστική μέσα από τη δυνατότητα που υπάρχει να χρησιμοποιούμε τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδιστή όταν είμαστε εκπαιδευμένοι να το κάνουμε αυτό με μια απλή ταχύρυθμη εκπαίδευση που παρέχεται από πιστοποιημένους φορείς όπως είναι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Μαζί με τον κύριο Χασικίδη, που είναι και ο πρόεδρος της ομάδας καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αυτό το μήνυμα λοιπόν θέλουμε να δώσουμε στον ιατρικό κόσμο, αλλά και στον κάθε Έλληνα σήμερα, ότι έχει φτάσει πια το πλήρωμα του χρόνου, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν οι προθέσεις και σίγουρα σύντομα θα υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο ώστε ο δημόσιος απεινιδισμός να αποτελεί ελληνική πραγματικότητα ακόμη και στα πιο απόμερα μέρη της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα είναι η έναρξη του συμποσίου που γίνεται κάθε χρόνο, μάλλον για τέταρτη χρονιά φέτος στο Λουτράκι. Ελπίζουμε ότι και τις επόμενες χρονιές θα το κάνουμε εδώ, μια και ο χώρος είναι πάρα πολύ φιλόξενος και μας υποστηρίζουν βέβαια και η τοπική κοινωνία, όπως είναι και ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας, αλλά και ο Νομάρχης της Κορινθίας. Σήμερα λοιπόν ήταν η έναρξη. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι για το ενιαίο σύστημα υπηρεσιών υγείας, όπου ομιλητές ήταν ο κύριος Άρης Ισούρας, γνωστός καθηγητής οικονομικών, ήταν ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι ο διοικητής του ΙΚΑ, επίσης ο κύριος Σουλιώτης, ο διοικητής του ΟΠΑΔ και ο κύριος Μανιατάκης, καθηγητής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Μας έκανε την τιμή να είναι και ο κύριος Πολίζος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος και χαιρέτησε την όλη εκδήλωση. Επίσης είχαμε και καθηγητές, την κυρία Γεμαρέλου που μίλησε για λοιμώξεις και τον κύριο Κατσάμπα, δερματολόγο, καθηγητή δερματολογίας, ο οποίος και αυτός ήταν ένας από τους ομιλητές της πρώτης μέρας. Αύριο οι εργασίες θα συνεχίσουν, θα αρχίσουν στις 9 η ώρα το πρωί, θα τελειώσουν στις 9 η ώρα το βράδυ με ένα 3ωρο διάλειμμα το μεσημέρι και αυτό θα συνεχιστεί και το Σάββατο μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, όπου θα κλείσουν οι εργασίες στις 2.30 η ώρα το μεσημέρι.